Από τον τουρισμό, ένα πολύ σημαντικό συνέδριο για τον τουρισμό πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις αρχές του Φεβρουαρίου και αναφέρουμε βεβαίως το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού που έγινε τον Φεβρουάριο στην Αθήνα υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Υπήρξαν συμμετέχοντες εκπρόσωποι από 28 οργανισμούς τουρισμού ευρωπαϊκών χωρών. Για πρώτη φορά συμμετείχε και η Τουρκία σε αυτούς τους οργανισμούς. Οι θεματικές του συνεδρίου ήταν οι πρωτοπόροι, προσβάσιμοι και οικοφιλικοί προορισμοί. Τι πιο σύγχρονο από αυτούς τους, από αυτές τις θεματικές, που υπενθυμίζω ότι είναι και στην κορυφή της τουριστικής ατζέντας, της ατζέντας της τουριστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Και μάλιστα υπήρχε και παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, της κυρίας Κεφαλογιάννη. Και βεβαίως ήταν και θετικά τα μηνύματα που εστάλησαν από το συνέδριο για το τι περιμένουμε αυτή τη σεζόν, πώς εξελίσσεται ήδη η σεζόν, γιατί ένα από τα καλά νέα είναι ότι βλέπουμε να έχει επιμικυνθεί ο τουριστικός χρόνος, η τουριστική περίοδος όπως τη λέμε, κάτι για το οποίο δινόταν μάχη χρόνια. Έχουμε επίσης θετικούς ιονούς και από το κομμάτι των κρατήσεων, αλλά πάμε καλύτερα να μας τα πει, να τα συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, τον κύριο Δημήτρη Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας στην Ναυτεμπορική. Είναι ευχάριστα γενικά τα νέα από ό,τι φαίνεται από το μέτωπο του τουρισμού. Για δώστε μας τη γενική εικόνα στην αρχή της χρονιάς. Κοιτάξτε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το 2023, το οποίο έκλεισε πριν από περίπου 1,5 μήνα, ουσιαστικά ήταν το νέο έτος ορόσημο, το νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Οι επιδόσεις του 2023 ήταν πραγματικά εξαιρετικές. Είχαμε αύξηση και στις αφίξεις, αλλά κυρίως στα έσοδα, τα οποία έφτασαν περίπου στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ για όλη τη χρονιά. Ήταν ένα ρεκόρ εσόδων, αν θέλετε, με προηγούμενο ρεκόρ το 2019. Και νομίζω ότι ουσιαστικά το 2023 σηματοδότησε την ολική επαναφορά του ελληνικού τουρισμού μετά από 2,5 πολύ δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας. Πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Αυτό έγινε μετά από ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ουσιαστικά συντόνισε την όλη αυτή προσπάθεια από τις μέρες, τις δύσκολες μέρες του COVID μέχρι και τις μέρες τις καλύτερες που βιώνουμε τώρα. Και έτσι και το 2024 μπαίνει με καλούς ιονούς. Νομίζω ότι από τα δεδομένα που έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής στη διάθεσή μας, η ζήτηση για τη χώρα είναι αυξημένη κατά 10% περίπου. Οι προκρατήσεις πηγαίνουν εξαιρετικά καλά μέχρι στιγμής. Και αν δεν έχουμε απρόοπτα, γιατί ξέρετε, έχουμε πάντα τα απρόοπτα, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά και το 24 για τον ελληνικό τουρισμό. Πέρα από τα αριθμητικά στοιχεία που όντως δείχνουν περαιτέρω άνοδο, στα ποιοτικά στοιχεία και της περσινής χρονιάς και των μηνυμάτων που έχετε μέχρι τώρα, υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει, που αξίζει να επισημάνουμε, κύριε Φραγκάκη? Κοιτάξτε, υπάρχουν τρία ποιοτικά στοιχεία τα οποία είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα και, αν θέλετε, ήταν και στόχος του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία 20 χρόνια, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Το πρώτο είναι ότι η σεζόν και το 23 και το 24 ξεκινάει νωρίτερα. Δηλαδή ξεκινάει στις αρχές Μαρτίου σε αρκετούς προορισμούς, όχι σε όλη τη χώρα, αλλά σε αρκετούς προορισμούς ξεκινάει πολύ νωρίς. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι μετατοπίζεται η σεζόν πλέον προς τον Νοέμβριο. Άρα έχουμε το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου σε πλήρη, αν θέλετε, απόδοση ο ελληνικός τουρισμός, ειδικά σε συγκεκριμένους προορισμούς της χώρας, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο στοιχείο. Έχουμε επίσης ένα τρίτο στοιχείο, ότι η Αθήνα πια έχει καθιερωθεί ως ένας 12μηνος τουριστικός προορισμός. Δηλαδή η Αθήνα δεν σταματάει καθόλου να έχει τουρισμό. Έχει μπει στη λίστα του ευρωπαϊκού City Break η Αθήνα πλέον. Ακριβώς. Του διεθνούς, θα σας έλεγα, City Break, ναι. Έχει μπει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη επίσης. Και εκείνη κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και τα νούμερα είναι πολύ καλύτερα για 12μηνο προορισμό. Και φυσικά θα θέλαμε πάρα πολύ, και αυτό, αν θέλετε, είναι και η στρατηγική επιδίωξή μας, να το δούμε αυτό και σε άλλους προορισμούς. Και την επιμήκυνση της σεζόν να δούμε σε άλλους προορισμούς και το κομμάτι του 12μηνου να δούμε επίσης σε άλλους προορισμούς. Βασική προϋπόθεση για την επιμήκυνση, τουλάχιστον τη γεωγραφική, που νομίζω συνδέεται και με την χρονική της τουριστικής περίοδου στην Ελλάδα, είναι και οι κατάλληλες υποδομές στις περιοχές αυτές, ώστε να φιλοξενήσουν τους τουρίστες. Σε αυτό το επίπεδο πώς θα πάμε? Κοιτάξτε, σε επίπεδο υποδομών φιλοξενίας πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια και το επίπεδο της φιλοξενίας μας έχει ανέβει τόσο ποσοτικά
όσο και ποιοτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Άρα από αυτή την άποψη είμαστε εξαιρετικά καλά. Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες υποδομές υποστηρίζονται από την κυβέρνηση όσο περισσότερο και όσο καλύτερα γίνεται, με δεδομένο μάλιστα και μια που είπατε και για το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού που έγινε στην Αθήνα, συζητήθηκε εκτενώς το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που γίνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, πυρκαγιών, πλημμυρών κλπ. Που εκεί ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και νομίζω ότι και οι υποδομές μας σιγά σιγά αρχίζουν και προσαρμόζονται σε αυτά τα δεδομένα. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας τα επόμενα χρόνια. Και θα σας βάλω και άλλο ένα και άλλη μια παράμετρο, το κομμάτι της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η φυσική μας πόρη είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα για τον τουρισμό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους αφήσουμε να φθαρούν, να χαθούν και πρέπει να τους διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Κύριε Φραγκάκη, σωστά το βάζετε, γιατί ειδικά στα νησιά, τα οποία είναι και η κορονίδα του τουρισμού, υπάρχει σε πολλά νησιά ήδη ζήτημα με τους φυσικούς πόρους ακριβώς, ειδικά τις περιόδους της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για λίγες εβδομάδες κάποιοι προορισμοί πιέζονται υπερβολικά από τις τουριστικές ροές. Αλλά προς Θεού, πρόβλημα υπερτουρισμού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του υπερτουρισμού σε ορισμένες περιόδους του χρόνου και σε ορισμένους προορισμούς. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάτσουμε τα χέρια σταυρωμένα να μην κάνουμε τίποτα για την επόμενη μέρα. Ίσα-ίσα που είναι και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την επόμενη μέρα, να μην φτάσουμε σε επίπεδα υπερτουρισμού και να μην πιέσουμε τους προορισμούς. Να μην τους πιέσουμε όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και κοινωνικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο τουρισμός να έχει δίπλα του τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές να κερδίζουν από αυτό, όχι να χάνουν από αυτό. Ναι. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει πολλή δουλειά ακόμα και αυτό θα εξαρτηθεί και από το πώς θα πάει και οι τουριστικές ροές τα επόμενα χρόνια. Κύριε Φραγκάκη, στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού, οι άλλοι 28 οργανισμοί τουρισμού που εκπροσωπούσαν ευρωπαϊκές χώρες κατέθεσαν στο τραπέζι κάποια πρόταση που σας προβλημάτισε και είπατε ότι να την εφαρμόσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, η συζήτηση που έγινε το τριήμερο του συνεδρίου, το οποίο ήταν πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό και για πρώτη φορά έγινε στη χώρα μας, κινήθηκε γύρω από δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι η προσβασιμότητα, πώς δηλαδή οι τουριστικοί προορισμοί γίνονται προσβάσιμοι προς όλους. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα που απορρέουν από αυτό. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα μπορέσει ο τουρισμός μας, γενικά, αν θέλετε, όλη η δραστηριότητα, η παραγωγική, όχι μόνο ο τουρισμός, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, πώς μπορούν οι τοπικές κοινωνίες να τα αποκριθούν σε αυτό, πώς μπορούν οι επισκέπτες να έχουν καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη πρόσβαση σε αυτές, χωρίς να επιβαρύνονται, όπως σας είπα και πριν, τα οικοσυστήματα και οι φυσικοί πόροι της κάθε περιοχής. Ακούστηκαν πολλές προτάσεις, συζητήθηκαν πολλά πράγματα. Ξέρετε, κάθε χώρα έχει και διαφορετικές, αν θέλετε, προσλαμβάνωσες και διαφορετικές εμπειρίες. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής σε αυτή τη διαδικασία. Η λογική την οποία ακολουθούμε για την επόμενη δεκαετία όσον αφορά τη βιωσιμότητα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Δεν είμαστε στο τέλος, είμαστε στην αρχή του δρόμου. Αλλά η λογική που ακολουθεί η Ελλάδα είναι από όλους, αν θέλετε, αξιοσημείωτη για το πώς προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Κύριε Φραγκάκη, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω πού θα στοχεύσει κυρίως φέτος η καμπάνια του ΕΟΤ. Κοιτάξτε, καταρχάς θα σας πω ότι η καμπάνια του ΕΟΤ στο εξωτερικό δεν σταματάει. Είναι συνεχόμενη. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αλλάξει προσανατολισμό τελείως και έχουμε φύγει από τη λογική ότι κάναμε δύο μήνες καμπάνια πριν τη σεζόν και τελειώσαμε. Αυτό δεν υπάρχει πια. Κάνουμε καμπάνια όλο το χρόνο σε όσο περισσότερες χώρες μπορούμε και με βάση φυσικά τον προϋπολογισμό που έχουμε. Αναλόγως ανεποκατεβάζουμε, αν θέλετε, την ένταση. Φέτος η καμπάνια μας θα εστιάζει ήδη στις παραδοσιακές μας αγορές της Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, εστιάζει στην Αμερικανική αγορά και στην Καναδική αγορά, που είναι πολύ σημαντικές αγορές για μας, και από εκεί και πέρα έχουμε τα μάτια μας στραμμένα και την προσοχή μας σε νέες αγορές, όπως είναι η αγορά της Ινδίας, η αγορά της Κίνας,
η αγορά, η αραβική αγορά της Κορέας, της Ιαπωνίας και άλλες αγορές, οι οποίες σιγά σιγά και αυτές πρέπει να μπουν ξανά ή εκ νέου στο μείγμα του ελληνικού τουρισμού. Μάλιστα, ευχόμαστε βεβαίως τα καλύτερα για την σεζόν αυτή και για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φραγκάκη, που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.